πιο κοντά. Έρχονται κι οι φίλοι και έχω παραγγείλει το τραγούδι σου. Μα νύχτα πανιά τρέχω να σου φέρω, για να σου προσφέρω το λουλούδι σου. Έλα κοντά μου, μια γιορτή να φτιάξουμε. Πες με στο παρά να πιάσουμε ουρανό, για λίγο να πετάξουμε. Άρχος, Θεός ή ήρωας, τιμόμενος, εξού και το όνομα Σάρχος, το χωριό που θα επισκεφθούμε σήμερα. Ένα χωριό πρικισμένο από τη φύση, με στενά σοκάκια που τα έχει όλα. Αμπελώνες, ελαιώνες, σπήλαια, ιστορικές εκκλησιές, παλιές φάμπρικες και νερόμυλους, λαογραφικά μουσεία, ποτάμια ρεματιές, μνημεία, παλιά δημοτικά σχολεία, μα πάνω απ' όλα χαμογελαστούς ανθρώπους έτοιμους να σου ανοίξουν το σπίτι και την καρδιά τους. Έλα κοντά να γνωρίσεις το μαρτυρικό χωριό Σάρχος, όπου δοκιμάστηκε στη γερμανική κατοχή και πλήρωσε με το αίμα των 35 Σαριανών, όπου εκτέλεσαν ψυχρό τα γερμανικά στρατεύματα. Απέχει μόλις 22 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, σε υψόμετρο 240 μέτρων, περιτριγυρισμένο από ορεινούς όγκους. Καλώς ήρθατε στο Σάρχο. Πρώτη μας στάση, ένα κριτικό αρχοντόσπιτο 200 ετών, με έναν υπέροχο κήπο. Είναι το σπίτι του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου, όπου μας μιλά για το χωριό του, για το όραμα του Συλλόγου, αλλά και γιατί κάποιος πρέπει να έρθει στο Σάρχο. Κύριε Γιάννη, ήρθα στο υπέροχο κριτικό αρχοντόσπιτό σας. Τι ωραίοι κήποι είναι αυτοί που βλέπουμε. Τι ωραία δέντρα. Τι ωραίο σπίτι. Όλα είναι ωραία, Αναστασία. Τι ωραία δουλειά που έχετε κάνει εσείς εδώ, κύριε Γιάννη. Σε ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια. Το σπίτι για μένα είναι πανέμορφο. Το πιστεύω αυτό και χαίρομαι που το ακούω και από εσάς. Φανταστικό, φανταστικό. Ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι, που η φύση είναι στα καλύτερά της. Είναι πανέμορφο. Εμένα μου αρέσει. Τώρα εδώ πέρα είναι το πατρικό μου. Και το αφήσατε όπως ήταν, πριν πόσα χρόνια. Όπως ήταν. Αυτό το σπίτι είναι πάνω από 200 χρόνια. Έχει μια ηλικία, υπολογίζεται γύρω στα 200 χρόνια. 200 χρόνια. Είναι του παππού μου κτλ. Πω, και εσείς αυτή την κληρονομιά τη τιμάτε πολύ, γιατί το διατηρείτε όπως πρέπει. Πέρυσι το ανακαινήσαμε σχεδόν εντελώς. Αλλά σημασία έχει να είμαι εγώ ευχαριστημένος. Γιατί το ζω, εδώ βλέπω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, έχουν πεθάνει μετά προ καιρού. Μα τους συναντώ, τους κουβεντιάζω μαζί του. Εδώ στην αυλή σας θυμάστε, έχετε αναμνήσεις. Έχω τις αναμνήσεις μου, τις παιδικές μου αναμνήσεις, εδώ τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ ήρθα εδώ πέρα μέχρι να βγάλω το δημοτικό, μέχρι 12 χρονών. Μετά φύγατε. Μετά πήγα στο Ηράκλειο για το Λύκειο, για το γυμνάσιο. Μεταναστεύσατε. Μετά πήγα στην Ιταλία για 36 χρόνια και μετά ξαναγύρισα πάλι εδώ.
Και ξαναγυρίστε πάλι στις ρίζες. Εδώ στο Σάρχο. Έτσι συνηθίζετε. Συνηθίζετε να φεύγουμε, να κάνουμε την καριέρα μας και μετά να επιστρέφουμε στα πάτρια εδάφη. Και να αφήσω τα κοκαλά μου εδώ. Μην το ξαναπείτε, είστε πάρα πολύ μικρός. Είστε και ένας δραστήριος άνθρωπος. Είστε πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου εδώ του χωριού. Και είναι και ο αγγελιοφόρος μου, να ξέρετε, και η ψυχή του γυρισματός μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα ό,τι είπαμε, δυο μας έγινε. Και μπράβο σας. Για μας είναι μεγάλη τιμή για το που είσαστε εδώ πέρα. Ευχαριστώ την Κρήτη TV, εσάς, τους συνεργάτες σας, διότι δίδατε μια προβολή στο χωριό μας και αυτή η προβολή διαμέσου της εκπομπής σας είναι σημαντική. Μα έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, πολύ όμορφο, γραφικό. Εγώ αυτό το πιστεύω, Κρανάντα, πιστεύω επιπλέον, και τώρα θα το θεωρήσετε και υπερβολή, ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Κρήτης. Είναι από το πιο όμορφο χωριό της Κρήτης. Κουκλίστικο, μικρούλι κουκλίστικο. Γιατί να βρείτε στην Κρήτη χωριά με πολύ πράσινο και με πολλά νερά, είναι κάπως δύσκολο. Εδώ τα πράγματα αυτά αυθονούν. Και το πράσινο και τα νερά είναι όντως... ο Θεός ήταν γενναιόδωρος μαζί μας, υπήρξε γενναιόδωρος με το Σάρχο. Είναι και μία ανάσα από το Ηράκλειο, Απέχει μισή ώρα από το Ηράκλειο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ο σκοπός του πολιτιστικού συλλόγου, ειδικά του νέου διοικητικού ΔΣ, είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του χωριού μας. Και αυτό το καταφέρουμε και τώρα με διαμέσους εκπομπή σας, με εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου σημαντικές, ποιοτικές, με μια συνεργασία που έχουμε με το Δήμο και με την Περιφέρεια για να γίνουν, να τελειοποιηθούν ορισμένες υποδομές που ήδη υπάρχουν και να αναδειχτούν άλλες που μπορούν να όντως να βοηθήσουν για μια τουριστική ανάπτυξη του χωριού και μια μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εδώ, όταν έρθει κάποιος, τι μπορεί να δει, να βρει? Το σίγουρο είναι ότι εκτός από τη φύση, τις διαδρομές που υπάρχουν ανάμεσα σε καταπράσινους αμπελώνες, ελιές, για να φτάσει σε πανέμορφα εξοκλήσια. Υπάρχουν πολλά εξοκλήσια εδώ στο χωριό πανέμορφα και ειδικά ένα, η Παναγία Κερά, που έχει μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα σπήλαιο σημαντικό, ο σπήλαιος που λέμε εμείς, το Χόνος, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γεωλογικό και ιστορικό. Μπορεί να δει, να επισκεφτεί ο επισκέπτης εδώ πέρα, και έχω μία φάμπρικα και ένα νερόμυλο και τα δύο κτίρια είναι του τέλη του 19ου αιώνος, έχουν πάνω από 200 χρόνια ζωή. Ειδικά η φάμπρικα είναι σε άριστη κατάσταση, είναι επισκέψιμη. Ο νερόμυλος έχει ακόμα κάτι εργασίες για να τελειοποιηθεί. Έχουμε το παλιό σχολείο που έχει γίνει εκθετήριο και βιβλιοθήκη και αυτό είναι πανέμορφο. Έχει να κάνει μια βόλτα στο χωριό με τα στενά σοκάκια του, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Νομίζω ότι ο επισκέπτης για μια μέρα θα περάσει πολύ καλά. Και εγώ το συνιστώ. Και έχει παραδοσιακά ταβερνάκια, στέκια, να πιει. Από τα ταβερνάκια έχει δύο καφενεία. Στο ένα μπορεί κάποιος να φάει. Αλλά είναι ειδικά το καλοκαίρι, λέω, και την άνοιξη και στην πλατεία του χωριού είναι πανέμορφο. Είναι η χαρά Θεού. Είναι πανέμορφο. Είναι όντως, και χαίρομαι που το ακούω και από σένα που το λες αυτό. Είναι χαρά Θεού. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη κυριακάτικη βόλτα με τα παιδιά σας. Θα βγουν έξω στη φύση, να περπατήσετε, να μαζέψετε τα όμορφα λουλουδάκια σας για το βάζο και να δείτε πόσο τελικά όμορφη είναι η ζωή. Πολύ ωραία τα λέτε. Έτσι είναι όντως. Έτσι είναι. Οι εκδηλώσεις λοιπόν που έχετε σκοπό να κάνετε, οι πολιτιστικές, και θα κλείσουμε και τη συνέντευξή μας με το στόχο σας, ποιο είναι το όραμά σας και το όνειρό σας. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα του πολιτιστικού συλλόγου, τουλάχιστον του νέου διοικητικού συμβουλίου. Οι εκδηλώσεις μας θέλουν να έχουν μια κατεύθυνση, μια θεματολογία, λογοτεχνική και φιλοσοφική θεματολογία. Θέλουμε ο Σάρχος, θα θέλαμε μάλλον, να γίνει μια κοιτίδα πολιτισμού. Αξιόλογοι. Μπορούμε να το πούμε ένα επίνιο πολιτιστικό του Ηρακλείου. Ένα πολιτιστικό επίνιο του Ηρακλείου, μια και απέχουμε μισή ώρα από το Ηράκλειο. Έχουμε τους ανθρώπους που μπορούν να... Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα. Και εγώ ίδιος είμαι στο θέμα της λογοτεχνίας και στη φιλοσοφία, αυτά με απασχολούν πλέον. Είμαι στην τρίτη ηλικία, από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτά ασχολούμαι. Θα θέλαμε να δημιουργηθεί στο Σάρχο ένα κέντρο επικούριου κήπου, που στην Ελλάδα υπάρχουν, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, μόνο τρία. Ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στα Τρίκαλα. Θα θέλαμε να γίνει το τέταρτο, αλλά θέλει κάποια εργασία.
Νομίζω ότι με τη συνεργασία, μια συνεργασία με το Δήμα, στον οποίο έχω ήδη μιλήσει για αυτή την ανάπτυξη του χωριού, την πολιτιστική και την, πώς να την πούμε, την επενδυτική, για να γίνει ο Σάρχος κάποιο σημαντικό χωριό, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο Σάρχος, λέτε, τόση ώρα σας ακούω, είναι λοιπόν αρσενικός ο Σάρχος. Εγώ το λέω έτσι. Τώρα μπορεί οι φιλόλογοι να με διορθώσουν να πούνε ότι λέγεται το Σάρχος. Μα είναι ο Σάρχος ο Σάρχος. Από μικρό παιδί. Τι είναι για εσάς είναι ο Σάρχος? Ο Σάρχος είναι μια ιδέα για μένα. Εγώ έζησα 36 χρόνια στο εξωτερικό, αλλά το Σάρχο πάντοτε με συνόδευε ο Σάρχος. Όσον αφορά τις έντονες αναμνήσεις που έχω εγώ, είναι οι παιδικές μου που έζησα στο Σάρχο. Μετά υπάρχει ένα κενό, γιατί έλειπα. Αλλά τώρα που επανήλθα, πιο καλά θυμάμαι εγώ τα παιδικά μου χρόνια, από παιδικές αναμνήσεις, από οποιονδήποτε άλλο κάτοικο του χωριού, γιατί όλες αυτές τις αναμνήσεις τις κουβαλούσα μαζί μου και τις καλλιεργούσα κάθε μέρα εκεί που ήμουνα. Όχι πως περνούσα κακά, μια χαρά περνούσα εγώ εκεί που ήμουνα. Αλλά ο Σάρχος είναι μια ιδέα. Μια ιταλική φράση, έτσι, για να σας αφήσουμε. Αφού ζούσατε 36 χρόνια στην Ιταλία. Στην Ιταλία υπάρχουν τόσες πολλές φράσεις, δεν μπορείτε καν. Που μας ταιριάζει και εμάς σαν εκπομπή, να μου πείτε όμως μετά τι θα λέγεται, δεν ξέρω ιταλικά. Με, io sono molto contento. Vi amo tutti. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και σας αγαπώ όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Tutto il bene, ti auguro tutto il bene. Σου εύχομαι ό,τι καλό. Όλα τα καλά. Και εσάς και στους συναδέλφους σας. Και στους συνεργάτες σας. Αναστασία, σε ευχαριστώ, κορίτσι μου. Σάρχος Μαλεβιζίου, το επίσημα χαρακτηρισμένο μαρτυρικό χωριό και μέλος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας της περίοδου 1940-1945. Εκεί που τον Αύγουστο του 1944 οι Γερμανοί εκτέλεσαν 20 Σαριανούς και λίγες μέρες αργότερα εκτέλεσαν 15 ακόμη άτομα. Βρισκόμαστε στο μνημείο πεσόντων του Σάρχου.
Στις 13 Αυγούστου του 1944, 35 Σαρχιανοί άντρες διαφόρων ηλικιών συνελήφθησαν από τα γερμανικά στρατεύματα και 20 από αυτούς εκτελέστηκαν στο σημείο που βρισκόμαστε. Άλλοι 15 συνελήφθησαν και χρησιμοποιήθηκαν ως όμηροι και υποζύγια στη λελεσία των ανογείων και στη συνέχεια εκτελέστηκαν στα Σύσαρχα, δίπλα στα Νόγια. Σύνολο 35. Αυτό έγινε στις 22 Αυγούστου. Ο αριθμός συμπληρώνεται με 3 ακόμα θύματα σε προγενέστερη περίοδο, που είναι ο Νικήτας Στρατάκης, ο Ζαχαριάδης και ο Γεπεσάκης. Το σημείο αυτό φιλοξενεί τα οστά όλων τους. Ο Σάρχος είναι ένα μαρτυρικό χωριό, αναγνωρισμένο από το κράτος και αγωνίζεται, όπως και τα υπόλοιπα μαρτυρικά χωριά, για την κατάκτηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Το 14 Αυγούστου ήρθαν οι Γερμανοί, κυκλώσαν το χωριό, ήρθανε, πήραν τον πατέρα μου τσαμπλός, άνοιξε την πόρτα, τα πήρανε και τον πήγανε στην εκκλησία μαζί με τις άλλους ουρανούς. Και η μάνα μου, η Μακαρίτσα, εφώναζε, πού το πάτε τον άντρα μου, και ήκλαιζε. Και ωστόσο πέρναν του γιατρού ο πατέρας, ο Φιλιππίδης, και τη λέει, Αναστασία, μη φωνάς, μη κλαις, στην εκκλησία δεν μας πάνε, μας βγάλουν ένα λόγο και αυτά θα μας αφήσουν να γυρίσουμε τα σπίτια μας. Με είδανε λοιπόν εμένα οι Γερμανοί, ήμουνε στις 15 του Αυγούστου, στην τη χρονιά, έμπαινα τα 15 χρόνια και ήμουν δηλαδή 14 χρονών και κάτι μήνες, δεν είχα κλείσει τα 15. Το οποίο ο πρόεδρος υποχρεούταν τώρα, ο αείμνηστος Χριστοδουλάκης, υποχρεούταν ο πρόεδρος του κάθε χωριού. Όταν έκλεινε ο άνθρωπος τα 15 χρόνια, το παιδί τα 15 χρόνια, να του βγάλει ταυτότητα, παπία. Δεν μου είχε βγάλει ταυτότητα για 2 μέρες. Στις 13 σκοτωθώ, στις 15 έκλεινε εγώ τα 15 χρόνια. Λοιπόν, δεν μου είχε βγάλει ταυτότητα και μας έβγαλε εμένα και 3 άλλα παιδιά. Μας έβγαλε από τη γραμμή Πίκουλα, Νίκης Παπία, Πίκουλα. Μας έβγαλε λοιπόν από τη γραμμή, πήραν τις άλλους. Στέσανε και από κάτω στη βάγκα του Παρασκευά, πήγαν από απέναντι. Εδώ ήταν ταλόνι, εδώ ήταν η βάγκα, εδώ ήταν ταλόνι και βάλανε το συμβόλο και έτσι εκτελέσανε. Ο πατέρας τώρα γνωρίζει ότι με έχουν πάρει παραμένο. Δεν είχε άλλο παιδί ο πατέρας μου, μόνο εμένα, μοναχοπέδι μου. Λέει, μα σκοτώσανε το παιδί μου, γιατί θέλω τώρα τη ζωή. Εμάς μας τα παιδιά και κάτι γέρους. Όταν φύγανε οι Γερμανοί, μας βγάλανε από την από πάνω πόρτα, στην έκκληση από τον καμπαναριό και τις βάλανε φαινός ζυγού και από κάθε μεριά Γερμανοί. Εγώ λοιπόν βλέπαμε από την πόρτα λίγο, αλλά όταν φύγανε, εκκληρώσανε και τη μια πόρτα και την άλλη. Και όταν ακούσαμε στους πυροβολισμούς, δεν υποθέσαμε τα λόγια ότι θα τους σκοτώνανε. Τους πέρασε για εκβοβισμό. Θέλαμε από την εκκλησία να τραβήξαμε προς τα εδώ που ακούγαμε τις πυροβολισμούς. Έτσι λοιπόν, έτσι δεν ήταν η πλατεία τότε. Ήταν λοιπόν ένα Γερμανός, ήταν μια καμάρα για περνούσαν. Ήταν ένα Γερμανός στο πόδι της καμάρας και κρατούσε ένα τασιβόλο και μας έλεγε προβάλλαμε τι μας έκανε το τασιβόλο έτσι. Και φοβόμαστε και γυρίζαμε πίσω. Άμα λοιπόν έβγαινε ο Γερμανός. Τρέχουμε και πάμε και τους θεωρούμε ψαθούριοι όλους. Στη βάγκα. Εφωνάζανε τώρα κάτι το σκοτωμένο αδελφές, μανάδες, κόρες. Σκοτώσανε τον πατέρα μου, σκοτώσανε τον αδελφό μου και κυλούνταν έτσι από πάνω στην ταράτα. Τέλος πάντων, καμιά φορά έφυγε. Οι μισοί Γερμανοί φύγανε από εδώ, από το Ναμαξωτό, με τα αυτοκίνητα, οι άλλοι μισοί φύγανε στο φυλάκιο του Κουσόνος. Αυτές είναι πληγές που δεν κλείνουν, παιδί μου. Ένα πράγμα που πληρώνεται με αίμα, δεν ξεχνάτε ποτέ. Αισθάνομαι μεγάλη θλίψη και κακομοίρια γιατί επεράσανε οι αείμνηστοι, οι σκοτωμένοι, οι χωριανοί μου, επεράσανε όλη την κατοχή και στην τελευταία στιγμή τις σκοτώσανε. Απάνω που ελευθερωθήκαμε, έφυγανε, κατάλαβες. Τραβήξαν δηλαδή όλα τα μαρτύρια της κατοχής. Και την τελευταία ώρα που ελευθερωθήκαν, τους σκοτώσανε.
Την ημέρα που επέφτανε οι αλεξοπιστές, να πω τώρα την αρχή που επέφτανε οι αλεξοπιστές, με είχε πάρει η μάνα μου και πήγαμε στην Αμπέλη. Πόσο χρόνο ήσασταν τότε, θυμάστε? Τότε ήμουν 8 χρονών. Ναι, μικρός. Τα θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πήγαμε τα πόδια γύρω στα 5-6 χιλιόμετρα. Εξοτρολίζαμε τα Αμπέλη. Θεωρούμε κάτι, τα αεροπλάνα, μα δεν ξέραμε τι ήταν αεροπλάνα. Δίπλα ήταν ένας γείτονας από τον Κρουσόνα και του λέει: γείτονα, η μάνα μου. Λέει: κοίταξε, τι είναι αυτά. Λέει: αυτά λέει, μοιάζουν σαν αεροπλάνα. Ναι. Την ημέρα που πέφτανε οι εξοπλιστές που βομβαρδίζανε το Ηράκλειο, πιάσανε και όλη την περιοχή εδώ πέρα και ρίχανε ερεπές. Και μια στιγμή έτσι που είδηχνε η μάνα μου τσέρα, μας είδανε από πάνω. Και αϊβάνανε με τα πολυβόλα. Πώς ναι, γλιτώσαμε, αυτό ήταν θαύμα. Και με αρπάει η μάνα μου στην αγκαλιά και ήταν δύο ελιές δίπλα και πάμε στην ρίζα της ελιάς και μέσα στην ποδιάτζη και μια στιγμή μετά από μισή ώρα, ναι, πήγαμε στα Μπέλη και βλέπαμε τα φύλλα τρυπημένα με τις σφαίρες. Και ξαναγυρίζουν πάλι τα ίδια πάλι. Τελικά ήρθαμε εδώ στο χωριό, τρομαγμένοι. Έχουμε ένα σπήλαιο εδώ πέρα, δεν ξέρω αν τον είσαι ακουστά. Και φοβηθήκαμε και πήγαμε και μπήκαμε μέσα. Κρυφτήκατε. Κάμε εκεί μία ξομονή, αλλά ύστερα φύγαμε. Πήγαμε στα σπίτια μας, αρχίξαν οι Γερμανοί και ερχόντανε. Δεν τα σπουδολογήσαμε, γιατί είμαστε 4 χρόνια έπαε στο αυτό και δεν είχαμε δει τίποτα, ας πούμε, από Γερμανούς να μας κακοποιήσουν, να κάνουν, να δείξουν, τίποτα. Ήταν ένας Γερμανός, Αυστραλός, ο οποίος ήταν, λέει, του Προέδρου, και λέει αύριο, λέει, 50 τσιβίλ καμπούτ. Δεν το σπουδαιολογήσαμε, μια στιγμή το πρωί είχαν ζωμένο το χωριό, τα κάραν και σπούσαν στις πόρτες, φωνάζανε, δείξανε. Και μαζέψανε 50 άτομα. Ναι, και θυμάμαι τότε που μπήκανε μέσα στο σπίτι, ήταν ο αδερφός μου, ήλπε. Μαζεύουνε 40 άτομα. Ναι. Και πάνε στην εκκλησία. Ναι. Από εκεί τώρα 20 άτομα διαλέγουνε. Και έτσι πήραμε μόλις εξημέρωνε, το χωριό αναστατώθηκε, σηκωθήκαν όλες οι γυναίκες, άντρες, και έτσι πήρανε, έτσι βάλανε στον Τίμιο Σταυρό και μετά ύστερα έτσι παίρνουν και πάνε κάτω, παρακάτω, που είναι το μνημείο τώρα, ξέρεις. Και τους εκτέλεσαν. Από κάτω ήταν ένας αγωγός και τις στέλνουν εκεί στον τράφο, στο δεξιά και βάλανε από το δρόμο τα πολυβόλα. Εμείς οι παιδιά τώρα και κλουθούσαμε από πίσω. Μόνο τα παιδιά. Οι ηλικιωμένοι, οι άντρες δεν ήταν κανείς. Είχαν φύγει, άλλοι χωστήκανε στα άσχερα μέσα, δεν ξέρω πού και πού, και γλιτώσανε. Κάθε βράδυ σχεδόν το βάζω στο μυαλό μου και τα βλέπω. Και βλέπετε αυτή τη σκηνή που εκτελέστηκαν τα. Ήταν από δυο και από τρία άτομα σπίτι. Ήταν πατέρας με δύο παιδιά. Ναι. 18-19 χρονών. Ένα θυμάμαι ένας, και ήταν και γείτονάς μου, ένας. Πέτρος Αράμπογλου ελέγονταν, ο οποίος είχε φάει εδώ στη Τζιλιά, τη Ρεπή, και είχαν πορεί τα έντερα έξω. Και πάει ύστερα και τον πιάνει η γυναίκα του και τον εβάνει στη ποδιά και του λέει σώπα Πέτρο, νερό. Και ύστερα μια στιγμή του φέρνει και πίνει λίγο νερό και ξεψυχά. Εκεί τώρα ήταν το κακό που δεν ήταν άντρες να βοηθήσουν και δεν θέλανε να τσιπάνε και στο νεκροταφείο. Oh,
πολλά ψηλά. Αμάν, 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 αμάν. Γιατί είχε τη βολιά ψηλά και τα φτερά σπασμένα, αμάν, και τα φτερά σπασμένα. Στα βάσανα, στα βάσανα μάθα να ζω, όχι δε σαν μάμα, μάμα, μάν. Στα βάσανα μάθα να ζω και τη χαρά θελήσει. Αμάν, και η χαρά θελήσει. Μα δι δε θα, μάρθι δε θα τη με δεχνώ. Όχι δε σ' αμάν, αμάν, αμάν. Αμάν, γιατί έχω συνηθίσει. Η συνέχεια της εκπομπής μας βρίσκει στα δυτικά του χωριού, να περπατάμε προς το ιστορικό σπήλαιο Σάρχου. Ένα κατάφυτο τοπίο απλώνεται γύρω μας και μας επιβραβεύει για τον κόπο που κάναμε να ανέβουμε τα σκαλοπάτια του. Εκεί, το 1866, συγκεντρώθηκαν τα γυναικόπαιδα του χωριού για να σωθούν από την μανία των Οθωμανών. Το σπήλαιο είναι γνωστό και ως χώνος ή νυχτεριδόσπηλαιο. Ο κύριος Τέλιος Μανολιούδης, γεωλόγος στο επάγγελμα, μας βοήθησε από την πρώτη στιγμή της συζήτησής μας να δούμε το σπήλαιο με άλλα μάτια και μας εξήγησε την ιδιαιτερότητα αλλά και τη σπουδαιότητα αυτού του σπηλαίου. Κύριε Στέλιο, χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ σε ένα ιστορικό σπήλαιο μπροστά στο σπήλαιο της Σάρχου, γεωλόγος στο επάγγελμα και εκπροσωπείται και μια υπέροχη ομάδα. Μυθοκρουσμένοι είναι οι άνθρωποι της. Μυθοκρουσμένοι λοιπόν, γιατί έχετε και τον τίτλο σας, έχει και τη σημασία του. Θα ξεκινήσω με την ομάδα σας. Γιατί ακούγοντας μυθοκρουσμένοι, καταλαβαίνει κάποιος ότι είστε πλαισιωμένοι από μύθους. Οι μυθοκρουσμένοι είναι η περιβαλλοντική ομάδα του Ασπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου και σύλλογος πλέον. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι σημαντικό κομμάτι, πιστεύω, της εκπαίδευσης, διότι αφενός είναι βιωματική, αφετέρου, ειδικά στην Κρήτη που οι μύθοι είναι παντού, σε κάθε περιοχή που πάμε, επισκεπτόμαστε, προσπαθούμε στο περιβάλλον το φυσικό να διαβάσουμε τα ίχνη, αυτά που λένε οι αρχαίοι συγγραφείς. Δηλαδή, πριν από μερικές μέρες είμαστε στο Βαθύπετρο και συνδέαμε το Βαθύπετρο με το Καταλαγάρι. Το Βαθύπετρο έχει ένα πιεστήριο του 1600 περίπου π.Χ. Το Καταλαγάρι είναι του 1500 μετά Χριστό, πάνω από 3.000 χρόνια. Και περίπου 35 παιδιά και φίλοι των μυθοκρουσμένων περπατήσαμε και βιώσαμε τέλεια το μύθο του κρασιού που... Εύχομαι να βιώσετε, να περπατήσετε μαζί με τα παιδιά σας, με τους μυθοκρουσμένους, στο σπήλαιο του Σάρχου. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτό το σπήλαιο, θα μας πείτε δύο λόγια.
Το σπήλαιο λοιπόν του Σάχρου έχει, πιστεύω, μια πολύ σημαντική γεωλογική και καταρχάς ιστορία. Γιατί? Διότι είμαστε πάνω στο ρήγμα ανύψωσης του Ψιλορίτη. Δηλαδή στις ανατολικές παρυφές του Ψιλορίτη, το ρήγμα που τα τελευταία 30 εκατομμύρια χρόνια σταδιακά ανύψωσε την Κρήτη και την έκανε νησί και την έβγαλε έξω από τη θάλασσα. Ο τρόπος δημιουργίας του σπηλαίου αυτού έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι στην ουσία μας δείχνει την πορεία που ακολουθούσε το νερό καθώς ερχόταν από το Ψιλορίτη. Σε ένα βάθος περίπου 1500 μέτρα, όσο είναι οι στοές του σπηλαίου. Που σημαίνει μια σημαντική περιοχή της Κρήτης. Ακριβώς. Θα πρέπει όμως να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το σπήλαιο αυτό είναι και επικίνδυνο ταυτόχρονα. Διότι δημιουργεί ένα συμφώνι περίπου στα 750 μέτρα, δηλαδή στον Αλμυρό βγαίνει τεράστια ποσότητα νερού και πιθανώς να συνδέεται με την περιοχή αυτή. Έρχεται από το Ψιλορίτη. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί έχει ακολουθηθεί ιχνηθέτηση, ας το πούμε, έγινε ιχνηλάτηση. Περίπου στο 2000 κάποιοι σπηλαιολόγοι που μπήκαν μέσα αυτήν την περίοδο των βροχοπτώσεων δεν υπολόγισαν ότι οι βροχοπτώσεις θα τους απέκλειαν. Καθώς λοιπόν είχαμε βροχοπτώσεις μέσα σε ελάχιστες ώρες, δημιουργείται ένα συμφώνι, ένα ρεύμα νερού δηλαδή, που κόβει σε κάποιο σημείο την προσπέλαση. Επομένως αποκτήθηκαν μέσα. Και ήρθε η ειδική ομάδα με δίτες και τους απεγκλώβησε. Άρα δεν συνιστάται η επισκήψη του, τουλάχιστον μετά τα 750 μέτρα. Τα πετρώματα εδώ που βλέπουμε γύρω μας είναι ασβεστόγυθοι δολομίτες γαυρόβου τρυπόλεως, τρυπόλεως στην ουσία, διότι στην Τρίπολη χαρτογραφήθηκαν για πρώτη φορά. Αυτά δημιουργήθηκαν εκατομμύρια χρόνια πριν, απλά οι Γάλλοι γεωλόγοι που χαρτογράφησαν αυτά τα πετρώματα έδωσαν αυτό το όνομα και έμεινε. Αυτός λοιπόν ο ασβεστόγυθος είναι κάλυμα πάνω από τα πλακώδη μάρμαρα του Ψιλορίτη που τα βλέπουμε στον Κρουσόν από πάνω. Φαίνεται δηλαδή πολύ καθαρά η εφύπευση. Άρα το νερό, το οποίο όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν κοντά, ο Σάρχος δηλαδή ήταν κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, είχε πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Να φανταστούμε ένα αλμυρό, δηλαδή τεράστιο ποτάμι νερού στο βασικό επίπεδο που είναι η θάλασσα, το υδροφόρος δηλαδή που δημιουργείται. Αυτό λοιπόν το τεράστιο ρεύμα νερού έσκαψε τα πετρώματα και δημιούργησε αυτές τις στοές που βλέπουμε εδώ, οι οποίες δημιουργούν αυτό το σπήλαιο, και το οποίο σπήλαιο βέβαια προφανέστατα έπαιξε ρόλο και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να προστατευτούν. Πριν μου δείχνατε κάποια απολυθώματα στα πετρώματα, τι ακριβώς ήταν? Τα πετρώματα αυτά της Τρυπόλεως αρκετές φορές έχουν απολυθώματα, στην ουσία δηλαδή θαλάσσιους οργανισμούς, οι οποίοι καθώς το πέτρωμα δημιουργούνταν στο βυθό της θάλασσας ως ίζημα, ως κατακάθι δηλαδή, να το πούμε έτσι, οι οργανισμοί που ζούσαν τότε στη θάλασσα έπεφταν και είναι μέσα στο πέτρωμα και μας δίνουν τη δυνατότητα αυτού του είδους τα απολυθώματα να χρονολογήσουν περίπου την ηλικία που οπωσδήποτε είναι 45-50, ίσως και παραπάνω, εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Εκατομμύρια χρόνια, ακούγοντας. Ο γεωλογικός χρόνος είναι πολύ σχετικός. Σε μια αναμνήση μπορεί
να περάσει σε μια αναμνήση μπορεί η ζήση να περάσει. Και σένα βλέμμα και σένα βλέμμα να σταθεί, και σένα βλέμμα και σένα βλέμμα να σταθεί. Κοντά στο χωριό Σάρχος, σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρων, βρίσκεται ο ναός της Παναγίας της Κεράς, που χρονολογείται στον 14ο αιώνα και είναι δίκλητος. Πιστεύετε ότι η Παναγία υπήρξε μονή, καθώς σώζονται ίχνη από κελιά. Ένα μνημείο βυζαντινό, με αρχιτεκτονικά στοιχεία που χρήζουν προστασία, καθώς το πέρασμα του χρόνου έχει αφήσει τα σημάδια του στο κτίσμα και στις τοιχογραφίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Μυρτιά με το πλούσιο φύλλωμά της που αγκαλιάζει σχεδόν το μισό ναό και το παλαιότερο τμήμα του. Κάτω από αυτή έχουν τοποθετήσει την καμπάνα της εκκλησίας που είναι από μινάρι βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς συναντήσαμε τον πατέρα Γεώργιο Χατζάκη στην κεντρική εκκλησία του χωριού μέσα στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού για να μας ξεναγήσει σε όλες τις εκκλησίες του Σάρχου. Είμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, στο Σάρχο.
Η εκκλησία, όπως βλέπετε, είναι σταυροειδής μετρούλο, βυζαντινή σταυροειδής μετρούλο. Έχει χτιστεί το 1903, ξεκίνησαν οι εργασίες, το 1906 τελείωσαν οι εργασίες και γεννιέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ευμένιο τότε. Εδώ πέρα υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού πάλι, το οποίο έτσι αποφάσισαν οι χωριανοί να μεγαλώσουν την εκκλησία. Αναλαμβάνοντας εγώ χρέη ιερέως εδώ πέρα, καθότι μου είχαν δώσει από την Ιερά Μονή Καλυβιανής το τίμιο ξύλο, το είχα στην προηγούμενη ενορία μου, θεώρησα ότι βρήκε τη θέση του και αυτό και το φέραμε εδώ πέρα, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα για προσκύνηση σε όλο τον κόσμο. Εδώ πέρα έχουμε και την παλαιότερη μας εκκλησία, η οποία είναι η Παναγία Ικερά, η οποία είναι του 14ου αιώνα. Κατά τον 18ο αιώνα έγινε το δεύτερο κλήτος της Παναγίας Ικεράς, το οποίο εορτάζει στις 30 Ιουνίου, είναι των Αγίων Αποστόλων. Υπάρχουν τοιχογραφίες μέσα. Υπάρχει για καμπάνα μία παλιά βόμβα που είχε μείνει από μινάρι από το κατοχικό πόλεμο, το οποίο είναι κάτω ακριβώς από τη Μυρτιά, ένα μεγάλο δέντρο το οποίο υπάρχει έξω από την εκκλησία, το οποίο εκεί πέρα έπειτα από την εορτή στο γενέσιο της Θεοτόκου προσφέρουμε τον καφέ μας και καθόμαστε όλοι μαζί για να προβληματιστούμε και να πούμε διάφορα πράγματα για την εκκλησία και να τη δούμε και κλησιαστικά θέματα. Η επόμενη εκκλησία είναι ο Αφέντης Χριστός, γιορτάζει στις 6 Αυγούστου. Αυτή η εκκλησία χτίστηκε από την Εκατερίνη Παρασκευά, και έχει το χαρακτηριστικό ότι εκεί πέρα στο προάβλιο της χώρο ενταφιαζόντουσαν τα βάπτιστα παιδιά, το οποίο τότε κατά τη δεκαετία του 30-40 υπήρχε μεγάλη θνησιμότητα βρέφων. Η επόμενη εκκλησία που μπορούμε να μιλήσουμε είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι δίπλα στο πολιτιστικό και λογογραφικό σύλλογο. Αυτή χτίστηκε γύρω στα δεκαετία του 50. Έπειτα υπήρχαν μόνο οι ρήποι εκεί πέρα ναού. Ο θρύλος και η χωριανοί εδώ πέρα, αυτό που μου έχουν πει, είναι ότι μέσα μια κυρία είδε στον ύπνο της ένα όνειρο την Παναγία και της είπε ότι εκεί πέρα έχω την εικόνα, υπάρχει μια εικόνα. Η γυναίκα όντως έσκαψε σε αυτό το σημείο, βρήκε την εικόνα, η οποία ήταν, τη βάλαν, τοποθέτησαν τότε στο δημοτικό σχολείο, γιατί τότε ήταν δημοτικό σχολείο, αλλά γινόταν το εξής περίεργο. Τα παιδιά, μαζί και οι δάσκαλοι, κατά διαστήματα άκουγαν σεισμούς. Έβγαιναν έξω, φώναζαν σεισμός, σεισμός, κανένας δεν τους έδινε σημασία, διότι δεν γινόταν σεισμός. Έτσι με το καιρό κατάλαβαν ότι η εικόνα έπρεπε να φύγει από εκεί πέρα και να πάει στη θέση της. Και έτσι λοιπόν κατασκευάστηκε ο υπάρχον ναός που είναι τώρα και μπήκε η εικόνα στη θέση που υπάρχει. Άλλη μια εκκλησία μας είναι ο Άγιος Νικόλαος. Έχει χτιστεί γύρω στη δεκαετία του 30. Αυτό που φημολογείται είναι ότι έχουμε στο τέμπλο απάνω αγιογραφίες από τον Ξυλούρη, τον τοπικό πάλι αγιογράφο, εδώ πέρα το Σάρχο. Αυτό είναι ένα άξιο αναφοράς στο ότι ενώ είναι παλιό κημητήριο, κοντεύει να διαλυθεί, διότι τα τείχη έχουν πέσει και σε λίγο καιρό θα πέσει και το εκκλησάκι κάτω. Οπότε πρέπει οι αρμόδιοι να ευαισθητοποιηθούν λίγο παραπάνω πάνω σε αυτό το θέμα. Thank you.
Σε τι ωραίο χώρο έχουμε έρθει εδώ, στην καρδιά του χωριού. Μία παλιά φάμπρικα. Όντως, όντως. Ένας παλιός νερόμυλος. Παλιό ελαιουργείο για την ακρίβεια. Παλιό ελαιουργείο για την ακρίβεια. Θέλω λοιπόν να μας ξεναγήσεις σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και να μας πεις τι βλέπουμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη φάμπρικα, στο παλαιό ελαιουργείο του χωριού μας, το οποίο αναστηλώθηκε από τα ερείπια τη δεκαετία του 80. Χάρη στις προσπάθειες της τότε Προέδρου του Συλλόγου μας, της Αΐμνης της Μάνιας Ιωαννίδου. Ήταν λοιπόν ένα ελαιουργείο το οποίο λειτουργούσε συνεργατικά, συνεταιριστικά. Υπήρχαν οι λεγόμενοι παράδες. Ο καθένας είχε κάποια δικαιώματα, θέλω να πω, στο χώρο αυτόν για να αλέθει τις ελιές του. Έρχονται εδώ παιδιά και τους κάνουν σε μήνυ ξεναγήσεις. Όχι, αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας. Είναι το όραμά σας, είναι ο στόχος. Είναι το όραμά μας, ναι. Το χωριό μας να γίνει περισσότερο τουριστικό από ό,τι είναι, γιατί έχει ομορφιές, έχει αξίες, έχει παράδοση, έχει υποδομές, οι οποίες απλώς χρειάζονται να αναβαθμιστούν σε ένα επίπεδο και να λειτουργήσουν πλήρως. Εγώ για χρόνια δούλευα εδώ. Εδώ βάνανε το άλογο. Και γύριζε γύρω-γύρω, εφιαρέναμε τις ελιές. Τη πέραμε σε κόφες, τη κουβαλούσαμε από τα σπίτια του ανθρώπου. Λοιπόν, τη βάζαμε εδώ μέσα και γύριζε το άλογο γύρω και λέφτανε και μετά το σταματούσαν και του βάζανε εκεί τροφή και έτρωγε. Την ματζαδούρα λέγοντανε. Μετά είχαμε ένα κουβαλάκι και βάζανε τη ζύμη που ήταν δηλαδή κανονική που ήμπαινε στον μποξά, να τις μποξάδες. Και την μποξαδιάζανε και τη στέλνανε εκεί πέρα. Όταν γέμωνε, ήφιανε ένας εκεί απάνω στο αυτό και κατέβαζε το μάγκανο, αυτό λέγονταν μάγκανο. Μετά γύριζε το ένα στο μάγκανο και κατέβαινε μέχρι και όπου μπορούσε. Μετά ήταν ένα ξύλο τόσο στο χόντρο και μακρύ, το βάζανε εκεί μέσα από την τρύπα εκεί. Και μετά ήταν μια αλυσίδα και το δένανε εκεί και γύριζαν ύστερα δυο άτομα και το σφίγανε μέχρι από εκεί που πήγαινε. Μετά εκεί που πήγαινε, εγέμωνε το λάδι από τη γούρνα, μπαίνε το ένα λάδι και πήγαινε στην άλλη γούρνα και κατασταλούσε. Και είχαν ένα κουφάρι έτσι ήταν και το βάζανε το λάδι, το βγάνε και το βάζανε ύστερα μέσα σε αχιά. Τότε ήταν αχιά. Από τα ζώα κάνανε το δέρμα, το κάνανε αχιά. Εκεί βάλανε το λάδι, το δένανε γερά και μετά το βάλαμε εδώ στον ώμο και το πηγαίναμε στα πιθάρια, τον παραγωγό. Ειρήνη μου, μίλησε μου για το χωριό σου. Πες μου δύο λόγια για το πώς περνούσατε, τι κάνατε, τι αναμνήσεις έχεις. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι στα 18 μου ήθελα απλώς να φύγω για να δω και άλλα πράγματα. Αλλά μετά από πολλά χρόνια στην Αθήνα, κάποια χρόνια στο εξωτερικό, ήρθε η ώρα επιστροφής στις ρίζες και από τότε ασχολήθηκα πάρα πολύ με το χωριό μου και με μεγάλη αγάπη. Και θέλω να το δω πώς το αξίζει. Και για πες μου τώρα πώς το αξίζει. Συγκινήσε και είναι, να σου πω κάτι, είναι ανθρώπινο και σε όσα χωριά έχω πάει συγκινούνται οι άνθρωποι γιατί το χωριό τους είναι η ζωή τους, είναι μέσα τους. Πώς θα ήθελες λοιπόν το χωριό σου να το δεις? Το χωριό μας, όπως όλα τα χωριά και όλες οι κοινότητες και πόλεις ακόμα, είναι οργανισμοί. Όπως λοιπόν θέλουμε για έναν οργανισμό να αναπτύσσει πλήρως το δυναμικό του και όπως το θέλουμε για κάθε άνθρωπο και για τον εαυτό μας και για τα παιδιά μας, το θέλουμε λοιπόν και για το χωριό μας. Γιατί έχει ιστορία, πέρα από το ότι είναι μαρτυρικό χωριό, έχει αναδείξει πολλούς ήρωες. Όπως και τον Νικήτα Στρατάκη, που ήταν από τους πρώτους αντιστασιακούς και κάναμε πρόσφατα τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του, στην αυλή του εκθητηρίου μας. Έχετε ιστορία, έχετε παράδοση, έχετε πολιτισμό, προάγεται πολιτισμό. Ακριβώς. Είναι ένα υπέροχο χωριό και ακόμα και η αρχιτεκτονική του είναι ιδιαίτερη. Είναι έτσι με στενά γραφικά σοκάκια. Πραγματικά όσοι έρχονται μας λένε ότι βλέπουν ένα όμορφο χωριό. Και εμείς θέλουμε να το βλέπουν όλο και περισσότεροι. Πέρα από τη φάμπρικα υπάρχει και ο παραδοσιακός νερόμυλος που αναφέραμε προηγουμένως, ο οποίος λειτουργούσε ως πετρόμυλος για τα σιτηρά. Για το σιτάρι, ακόμα και ρεβίθια, άλεθαν, τα γη, όπως την έλεγαν, που είναι η βρώμη που λέμε σήμερα. Με νερό της περιοχής, γιατί το χωριό μας είναι χωριό του νερού. Είναι η θέση του είναι τέτοια, χτίστηκε εδώ λόγω του νερού και πράγματι υπήρχαν πολλοί νερόμυλοι. Ένας από αυτούς αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 80, όπως και το κτίριο αυτό της φάμπρικας. Επίσης, το πρώην δημοτικό σχολείο του χωριού μας, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί τη δεκαετία του 30 και εκεί φοιτήσαμε όλοι μας, ως μονοθέσιο τα πιο πολλά χρόνια. Υπήρχε ζωή λοιπόν στο χωριό. Υπήρχε χωριό. Υπήρχαν παιδιά, μόνο δημοτικό, Μόνο δημοτικό, ναι.
Λειτουργεί πλέον ως πολιτιστικό κέντρο, ως λαογραφικό, ιστορικό εκθετήριο και βιβλιοθήκη. Και εκεί φιλοξενούμε κυρίως τις πολιτιστικές μας δράσεις. Αλήθεια, πριν. Όταν λέμε Σάρχο, τι εννοούμε, τι σημαίνει? Ναι, να το πούμε αυτό. Υπάρχει μια αναφορά από τον αρχαιολόγο Στέφανο Ξανθουδίδη, ο οποίος λέει ότι κάνει μια υπόθεση ως προς την ετυμολογία του τοπονημίου και λέει ότι επειδή υπάρχει αναφορά στον μινωικό θεό Άρχο, ιερό του οποίου έχει ανακαλυφθεί στις Αρχάνες, και ήταν θεός των Τηλισίων και των Κνωσίων, όπως αναφέρει, κάνει την υπόθεση ότι και το δικό μας το χωριό πήρε το όνομά του από αυτόν. Εις Άρχον, Σάρχον. Σαν να είναι ένα πέρασμα προς ένα ιερό από εδώ. Τ' του Μερακλή. Τ' ανάστημα του Μερακλή κι έτσι κορφή στη χάρη. Άντε σαμάν αμάν κι έτσι κορφή στη χάρη. Ποιος είναι αυτός απέβριτσε? Ποιος είναι αυτός απέβριτσε το τρόπο να τα πάρει? Όπα το τρόπο να τα πάρει. Thank you.
ξέρω σίγουρα πως δεν θα σε κερδίσω, πως δεν θα σε κερδίσω. Η αρχιτεκτονική των σπιτιών του Σάρχου αναμφισβήτητα είναι ιδιαίτερη. Άνοιξα για μας αρχοντόσπιτα που έχουν κρατήσει το γνήσιο παραδοσιακό κρητικό χαρακτήρα. Βρεθήκαμε σε ένα κρητικό σπίτι του 1890 της οικογένειας του Μιχαήλ Τακάκη. Έγγραφα αποδεικνύουν την ανάθεση καθηκόντων προέδρου της τότε κοινότητας με σφραγίδα κρητικής πολιτείας. Ο προπάπος της οικογένειας ήταν γιατρός και πρόεδρος. Όσο για την πρικοδότηση που βλέπουμε, χρονολογείται από το 1874. Το κύριο μέλημα της οικογένειας Τακάκη ήταν να συντηρηθεί και να αναδειχθεί το παραδοσιακό και φυσικό στοιχείο της οικίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να μην σβήσει ποτέ η ιστορία και η αυθεντικότητα του σπιτιού. Αρκετά ενδιαφέρον είχε η κουβέντα μας με τον αρχιτέκτονα Γιώργο Λιόκαλο, ο οποίος μας εξηγεί γιατί τα σοκάκια του χωριού είναι τόσο στενά. Το χωριό είναι πολύ παλιό. Αναφέρεται πρώτη φορά σε γραπτά κείμενα ότι το 13ο αιώνα έγινε μια διαδικασία αγοραπολισίας κρασιού με το όνομα Σάρχος. Σημαίνει λοιπόν ότι το χωριό αναπτύχθηκε επί της ενετικής περίοδου, 13ο μέχρι 17ο αιώνα, όπως είναι γνωστό, ήταν η ενετή στην Κρήτη, και εξ αυτού προέρχεται και η γνωστή η αρχιτεκτονική του τοπίου και των κατοικιών, αλλά και των σοκακιών, των μικρών δρόμων, των στενών δρόμων. Γιατί στενοί δρόμοι? Γιατί τόσο χρειαζότανε τότε. Οι δρόμοι μελετιούνται και κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σε κυκλοφορία. Τα κυκλοφορούντα τότε μέσα ήταν, όπως είναι γνωστό, τα ζώα, τα γαϊδουράκια, τα μουλάρια, έστω με φορτίο δεξιά και αριστερά. Αυτό ήταν λοιπόν το απαιτούμενο πλάτος του δρόμου για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί το μεταφορικό μέσο της περιοχής. Βέβαια, από την άλλη μεριά,
η μικρή απόσταση μεταξύ των κατοικιών ήταν κάτι το ζητούμενο τότε για τους κατοίκους, διότι είχαν καλύτερη επικοινωνία, είχαν καλύτερη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και προφανώς προστασία και από την μάστιγα της εποχής που ήταν οι πειρατές. Κοντινά σπίτια σημαίνει καλή γειτονία, καλή κοινωνική δομή και καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων γενικά. Υπήρχαν ακόμα περιπτώσεις που τα σπίτια επικοινωνούσαν και μεταξύ τους, προκειμένου να υπάρχει άμεση επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των οικοκυριών. Είναι ένα από τα λίγα χωριά το οποίο διαπερνάται από ρέμα, από το ποταμάκι αυτό, το οποίο είναι πανέμορφο. Δυστυχώς όμως υπάρχει μία τάση εγκατάληψης. Διαπίστωσα, μελετώντας κάποια στοιχεία, ότι μεταξύ της δεκαετίας 2001-2011 είχαμε 50% μείωση του πληθυσμού. Μέγιστος πληθυσμός ήταν το 1940, με 320.000 περίπου κατοίκους, 320 κατοίκους, σήμερα αριθμεί γύρω στους 100, πριν από 10 χρόνια γύρω στους 160. Δυστυχώς υπάρχει εγκατάλειψη, παρότι το χωριό είναι πανέμορφο, έχει εξαιρετικό φυσικό κάλος, εξαιρετικές συνθήκες και οικονομικά, παραγωγικά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι πολύ πλούσιο, διότι έχει όλες τις παραδοσιακές καλλιέργειες της Κρήτης, αμπέλια, έλαιες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να ζήσει κανείς όμορφα και ωραία και υγιεινά σε αυτό το χώρο. Ο Σάρχος βρίσκεται στην καρδιά του Μαλεβιζίου, που η επαρχία Μαλεβιζίου σχετίζεται με το Αμπέλι και βέβαια αρκετοί αιώνες καθόρισαν, το κρασί καθόρισε την ιστορία αυτού του τόπου. Η ευρύτερη περιοχή Άγιος Μύρωνας, Κορφές, Πυργού, Κρουσόνας, Σάρχος κλπ. Για αρκετές περιόδους της ιστορίας το κρασί ήταν, όπως επί ενετοκρατίας λένε, η αναπνοή της Κρήτης. Και αυτό γιατί η περιοχή αυτή, και ειδικά το αμπελοτόπι που βλέπουμε πίσω μου, έχει εξαιρετικές συνθήκες για να φτιαχτούν εξαιρετικής ποιότητας τα φύλλα. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες? Είναι το μελτέμι του κρητικού πελάγους Ιούλιο-Αύγουστο, δημιουργεί κατάλληλες θερμοκρασίες για παραγωγή εξαιρετικών σταφυλιών. Και το έδαφος, η άργυλος που έχει, δίνει το ελάχιστο νερό που χρειάζεται, το λίγο νερό που χρειάζεται το σταφύλι για να μπορέσει να φτιάξει εξαιρετικής ποιότητας ζάχαρα, τα οποία κατ' επέκταση δίνουν εξαιρετικό κρασί. Δεν είναι τυχαίο πως ο περιηγητής Πάσλεϊ στα 1834 που έρχεται στην Κρήτη περιγράφει την περιοχή Άγιος Μύρνας Σάρκο ως εκείνη που παρήγαγε το καλύτερο κρασί της Κρήτης. Επομένως, στην περίοδο της ενετοκρατίας, το Μαλβαζία ήταν το κρασί που κυριάρχησε για 4 αιώνες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και το Μαλβαζία βέβαια, το οποίο παραγόταν στην Κρήτη. Είτε από μία ποικιλία είτε από περισσότερες, έμεινε στην περίοδο της, την κριτοβενετική περίοδο, έμεινε ως το καλύτερο κρασί της Ευρώπης, να το πούμε έτσι. Επίσης, στα ρωμαϊκά χρόνια, η Κρήτη ήταν χώρος παραγωγή κρασιού και οι σύγχρονοι νοποιοί, αξιοποιώντας όλη αυτή την ιστορική, ας το πούμε, παρακαταθήκη και με σύγχρονα μέσα δημιουργούν προϋποθέσεις για το μέλλον. Δηλαδή παράγουν εξαιρετικά κρασιά πλέον, τα οποία τοποθετούνται σιγά σιγά στην παγκόσμια αγορά. Και βέβαια αυτή η ανάπτυξη του προϊόντος μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες σιγά σιγά να επανακάμψουν, γιατί τα χωριά εδώ και μερικά χρόνια, μερικές δεκαετίες, ερημώνουν γιατί ουσιαστικά λείπει η απασχόληση, ιδιαίτερα στους νέους. Και το κρασί, ναι, μπορεί να είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης, όπως παραδείγματος χάρη συνέβη
στην κοιλάδα Νάπα της Καλιφόρνιας. Τώρα με τι ασχολούνται οι χωριανοί μας, περισσότεροι φυσικά με τη γεωργία, προπαντός με την ελιά. Αλλά εκτός από την ελιά σημαντικό ρόλο παίζει και το αμπέλι για το επιτραπέζιο σταφύλι που είναι για εξαγωγή. Αλλά και για το κρασί. Έχουμε ένα ενοπείο εδώ πέρα που παράγει υψηλής ποιότητας κρασιά, έχουμε 3 καζάνια. Μερικοί ασχολούνται και με τη μελισσοκομεία. Οπότε και στο Στάρχο θα βρείτε μέλι υψηλής ποιότητας. Αυτά είναι γεωργικό χωριό, είναι μικρό χωριό. Μην ξεχνάμε ότι κάτι και δεν ξεπερνάνε τους 100 κατοίκους. Αλλά πράγματι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Το χωριό μας είναι πανέμορφο και δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τίποτα άλλο αλλά και την τηλεόραση σας στην Κρήτη TV για την ωραία εκπομπή, για την προβολή που κάνει για το χωριό μας και τίποτα άλλο. Εγώ ευχαριστώ ξανά από την καρδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Έβγα γοργόνα στο γυαλό κι εγώ στο ψιλορίτι. Κι εσείς νεράιδες, νεράιδες στο χωρό. Άιντε σαμάνα μάν,
βρήκα στο κορμί σου. Που σου δω κιόλες ο Θεός. Που σου δω κιόλες ο Θεός, τις όμορφιες μαζί σου. Τα είδες αμάν αμάν, τις όμορφιες μαζί σου. Ο Γιάννης μας μπορεί να είναι από τη Μάνη, αλλά ήρθε εδώ στον τόπο μας και έμεινε κιόλας ερωτικός μετανάστης, θα μπορούσαμε ναι, να πούμε. Ναι, σωστά. Στο χωριό, 40 χρόνια στο χωριό. Ακριβώς. Γιάννη μου, να χαίρεστε τον τόπο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ωραία να έρχεσαι εδώ στο χωριό, να κάθεσαι στην πλατεία όπως κάτσαμε κι εμείς. Το Γιάννη θα συναντήσετε στην πλατεία, γιατί να είσαι καλά, ήσουν η ψυχή σήμερα του γυρισματός μας. Εντάξει, ό,τι θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στήσαμε στην πλατεία, μας βοήθησες πάρα πολύ και οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν στο δικό σου καφενείο, που δεν το λες καφενείο, μία παραδοσιακή ταβέρνα. Το λες, μέσα έχεις τα τζακάκια σου για το χειμώνα και το καλοκαίρι τη δροσιά σου με τα πλατάνια σου, Οπωσδήποτε. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο χωριό, το οποίο έχει και παράδοση. Σαν χωριό είναι πολύ παραδοσιακό και παλιό χωριό. Έχει με τα θύματα του πολέμου, έχουν πολλά, το σπήλαιο του Σάρχου, τη φάμπρικα, το μήλο, έχει πάρα πολλά. Μόλις 30 λεπτά από το Ηράκλειο και μπορεί ο επισκέπτης να έρθει να δει τόσα πράγματα και στο τέλος να κάτσει και στο Γιάννη να πιει το κρασάκι του. Ναι, ό,τι θέλει. Καφέ, κρασί, το ρακάκι του, ό,τι γουστάρει. Είναι και φιλόξενο χωριό, καλοί άνθρωποι. Σου ευχαριστώ που με έχουν προτιμήσει και με έχουν στηρίξει εδώ πέρα. Έχει μία Αναστασία κι εκείνος. Ναι, Αναστασία. Και κάνετε χειροποίητα. Ό,τι προσφέρετε ό,τι στον κόσμο είναι τοπικά, γευστικά, κριτικά. Είναι τοπικά, φρέσκα, προπάντως στα Αρνιά. Είναι ντόπια από εδώ, από το χωριό. Και φρέσκα πάντα. Δεν πουλάμε ούτε κατασυγμένα, ούτε τίποτα. Και όλα χειροποίητα. Μπιφτέκια, λαχανοντολμάδες, φάβα. Γιάννη μας, σήμερα όμως το τραπέζι μας είχε όλα τα καλούδια από τις γυναίκες του χωριού. Ναι, έκατσαν, μαγείρεψαν, μας φρόντισαν από γλυκά, από φαγητά. Τελικά εδώ το χωριό τι προτιμάει περισσότερο, ποια είναι τα φαγητά που προτιμάνε περισσότερο? Τα φαγητά είναι φρικασέ, αυγολέμονο που λέμε εδώ πέρα, η κοκκινιστά. Κοκκινιστά. Είδαμε και με κάστανο, μια πολύ ωραία συνταγή. Η κρεατόπιτα. Αλλά κρεατόπιτα είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί για να φτιαχτεί. Ενώ όλα τα άλλα βρίσκονται από εδώ πέρα. Τέλεια. Να τις ευχαριστήσουμε όλες τις γυναίκες του χωριού που μπήκαν μέσα στη κουζίνα του. Παλιές γυναίκες οι οποίες ξέρουν την παλιά κουζίνα. Έτσι. Δεν είναι. Και μαγείρεψαν για τη γιορτή μας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη βοήθειά σου στο γυρισμά μας. Και εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας και για όλο το καλό για το χωριό μας και να είναι πάντα ευτυχισμένο, μόνο χάρες να υπάρχουν, για να σταματήσουν οι πολέμοι και τα μίση. Thank you.
Χαρώτα πως τα ρέγομαι, χαρώτα πως τα ρέγομαι, τα δέντρα ούτε να δούνε. Τα δέντρα ούτε να δούνε τα μερακλίδικα κορμινιά, ούτε μόνο μεριούνε. Thank you.
Θα σας παρουσιάσουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία θα τραγουδήσουν μέλη και φίλοι από το χωριό εδώ στο Σάρχο. Το Σάρχο είναι ένα πανέμορφο χωριό, από ό,τι θα βλέπετε κι εσείς. Και οι κυρίες και ο κύριος, ο μοναδικός εδώ, θα τραγουδήσουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να ευχηθούμε όλοι μας χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία και ευτυχισμένος ο καινούριος μας χρόνος. Στο χωριό όλος ο Σάρχος, λίγα σπίτια ήταν που δεν είχαν, που είχε τα σφάζανε την παραμονή των Χριστουγέννων. Μαζευότανε όλοι οι φίλοι, συντέχνοι, όλοι μαζί σφάζανε τους χείρους, κάνανε παρέες. Την ημέρα των Χριστουγέννων, επειδή ήταν ανοιχτή σήμερα η παραμονή, κόβανε το χείρο, τον κόβανε, έτσι λέγανε, τον κόβανε, βγάνανε μερίδες. Την επιδερμίδα ήταν με το λίπος μαζί και βγάνανε τη γλίνα, το λίπος αυτό. Βγάνανε για τα λουκάνικα, για τα πάκια, τη τζιλαδιά με τα πόδια και το κεφάλι. Και εκτός από αυτού ήταν και κάτι άλλο για τα παιδιά τα μικρά τότε τρέχανε για να πάρουν τη φούσκα του χείρου. Αυτό το κάνανε μπαλόνι τα παιδιά. Το καθαρίζανε με στάχτη και το κάνανε μπαλόνι. Και μετά, όταν σφάζανε τους χείρους, όσοι άνθρωποι πέφεραν από μαργοτίδες που λέγαμε τότε, χιονίστρες, ναι, πήγαν και πατούσαν το πόδι τους, πέσει το αίμα και δεν ξαναπαρουσιαζόταν οι χιονίστρες στα πόδια αυτών των ανθρώπων. Κάνανε μετά, όταν βγάνανε το κρέας από την επιδερμίδα, το λίπος, γινόταν η γλίνα που λέγανε, του χείρου το λίπος. Κάνανε τα σίγλινα. Η μητέρα μας, οι γυναίκες τότε εκείνης της εποχής, το βάνανε το κρέας μέσα σε κουρούπια, το σκεπάζανε με το λίπος και το είχανε μέχρι το καλοκαίρι. Και κάνανε τα σιγλίνοσφούγκατα που κάνανε τότε. Ναι.
και μετά την τζιλαδιά, την πηχτή που λέμε. Ναι, από τα πόδια, από το κεφάλι του Σύρου. Και ήταν ένα γλέντι στο χωριό, ένα μια ομορφιά. Γλέντια, τραγούδια, φαγητά. Αυτό το τσιριστό που κάνανε τότε οι νοικοκυρές. Ήταν αυτά τα αναστορούμπα το πω και μ' αρέσουνε. Φτιάχναμε όλες οι κυρίες τα δεματιστά κουλουράκια μας, τα δεματιστά, τα μελομακάρουνα, τους κουραμπιέδες, φτιάχναμε τα σπίτια μας, τα στολίζαμε. Και τι τότε, δεν υπήρχαν τα δέντρα αυτά. Κόβω ένα κλαδί από κυπαρίσι, δεν υπήρχαν ούτε ρεύμα ούτε τίποτα. Εξήναμε μπαμπάκι, το βάναμε απάνω στα κλαδάκια. Και του κάναμε σαν να είναι χιονισμένο το δέντρο. Κάναμε αυτοδημιούργητα δωράκια, παιχνίδια, τα κρεμούσαμε. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα που είναι τώρα. Ναι, και ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα θυμάμαι. Τα παιδιά μου ήταν μικρά τότε και τους αρέσανε. Και κάναμε τα πάντα. Να κρεμάσουμε, να ψήσουμε τα λουκάνικα, να τα λιμώσουμε. Τα απάκια, να τα βάλουμε στο τζάκι της μαμάς. Να τα καπνίσουμε με το αρισμαρί, το κυπαρίσι ειδικά που μυρίζανε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γιάννης Μαραγδάκης, βρε Γιάννη, είσαι ωραίος, είσαι νέος και έχεις μια φωνή και έχεις και μια λύρα, πω. Μας ταξιδεύεις με τη μουσική σου, αγόρι μου, μπράβο σου. Μίλησέ μου για αυτό το μουσικό σχήμα που έχεις δημιουργήσει. Πόσα χρόνια είστε, τι ακριβώς θέλετε να κάνετε? Ουσιαστικά εμείς τώρα με αυτά τα παιδιά σμίξαμε τώρα, κανένα μήνα. Είναι ο Κρασανάκης ο Γιώργης στο πρώτο λαγούτο, ο Κωσής ο Καπαρός στο δεύτερο και στον μπάσο είναι ο Γιώργος ο Μακράκης. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και με την όρεξή μας ελπίζουμε να αρέσει αυτό το πράγμα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την κριτική μουσική? Εδώ είναι 23. Τι σε έκανε να πάρεις τη λύρα στα χέρια σου? Από μικρό, στα βιώματα τώρα που είχαμε στο σπίτι μας, ακούγαμε γενικά μουσική και όχι μόνο κριτικά και άλλα είδη. Ο πατέρας μου είχε μια λύρα στο σπίτι, προσπάθησε να μάθει, δεν έμαθε. Σιγά σιγά την πήρα. Το περίμενες ποτέ ότι θα ακολουθήσεις αυτό στην επαγγελματική σου πορεία και θα βιοποριστείς από αυτό? Το περίμενες τότε? Όταν την πρωτόψεσα, όχι. Δεν το σκεφτόμουν προσωπικά έτσι, ας πούμε. Αλλά σε μετέπειτα πορεία, όσο προχωρούσαν τα χρόνια, σιγά σιγά βήμα-βήμα λέω εντάξει, θα το κάνουμε. Και ασχολείσαι εξ ολοκλήρου με αυτό ή κάνεις και έχουμε κάτι άλλο? Έχω και άλλες δουλειές, αλλά κατά κύριο λόγο αυτό. Είναι τελικά ένα καλό επάγγελμα για ένα νέο που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική και με τη λύρα? Ο κριτικός καλλιτέχνης είναι ένα επάγγελμα? Για μένα είναι. Γιατί από τη στιγμή που βγαίνεις στο πάλκο, κάνεις μια δουλειά. Δηλαδή, ναι μεν, είναι πιο πολύ λειτουργήμα παρά επάγγελμα, θέλω να πω. Αλλά από τη στιγμή που βγαίνεις στο πάλκο, είσαι υποχρεωμένος να διασκεδάσεις τον κόσμο και να μεταδώσεις τα συναισθήματά σου, να περάσεις καλά. Δηλαδή, αν δεν ήταν επαγγελματικό, θα το κάναμε μόνο στην παρέα. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όπως το θέλουμε. Οπότε είναι ένα επάγγελμα που έχει εξέλιξη. Είναι, αξίζει έχει τον κόπο να ασχοληθούν οι νέοι μας? Αξίζει, απλά είναι πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ χρόνο, πολύ υπομονή και δεν είναι απαραίτητο και σίγουρο το πετύχεις. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Και... Εσένα τι σου αρέσει περισσότερο να παίζεις? Από παλιούς δασκάλους, τρίλους? Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Βέβαια. Από εκεί ξεκινάς. Ο αγαπημένος σου ποιος είναι, Γιάννη μου? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Δεν το λέω σαν κλισέ φράση. Δεν είναι πραγματικά κανείς συγκεκριμένος. Ήταν όλοι εντός ξεχωριστοί. Και όλοι ήταν δάσκαλοι για μένα χωρίς να μου έχουν δείξει τίποτα ουσιαστικά. Χωρίς να έχουμε σμίξει. Γιατί δεν τους πρόλαβα κιόλας λόγω ηλικίας. Αλλά είναι όλοι τους. Έχουν βάλει αυτή τον δρόμο και εμείς προχωράμε και περπατάμε σε αυτόν. Και λίγο πριν σε αφήσω, ποια μαντινάδα είναι η αγαπημένη σου και μας την αφιερώνεις? Εμένα μου αρέσει μια μαντινάδα που λέει «Ψεύτη ντουνιά θα σε γλεντώ, σαν με να ξεψυχήσω, αφού το ξέρω σίγουρα πως δεν θα σε κερδίσω». Είναι μια μαντινάδα, δεν ξέρω ποιανού είναι, αλλά μου αρέσει πολύ η μαντινάδα αυτή. Τι έχει ένα ουσιαστικό νόημα της ζωής, που περικλεί όλους τους ανθρώπους και μας βάζει όλους μέσα.
μου δεν εσαι. Ένα και μόνο ραντεβού, ένα και μόνο ραντεβού. Θα σου δώσω. Αφού δε μας αφήνουνε, αφού δε μας αφήνουνε. Τι ωραία να ξεκινάς με του κόκορα τη φωνή που σου λέει ξεκινάμε. Φοφό μου, αυλή παραδοσιακή, μέσα στις πορτοκαλιές, μέσα στις λεμονιές, οι κοτούλες δεξιά και αριστερά, οι χήνες και είμαστε μπροστά για να κάνουμε ένα άλλο χριστουγεννιάτικο φαγητό που κάνει εδώ στο Σάρχο. Είναι το επίσημό σας φαγητό. Είναι το κατσικάκι φρικασέ. Και το κάνετε εδώ όλες οι νοικοκυρές. Όλες οι γιορτές μας, στις μεγάλες σχόλες, και είναι το επίσημο φαγητό του Σάρχου. Είναι το αγαπημένο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Βέβαια, εμείς το τιμάμε το αρνάκι με τα μαρουλάκια. Και όταν είναι και από τον κήπο, είναι και φρέσκα, είναι ακόμα πιο νόστιμα. Αχ, είναι φανταστικά φαγητά αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το φαγητό μας. Κάνουμε αρνάκι φρικασέ. Η Φοφό μας ήδη έχει ψιλοκόψει το κρεμμυδάκι της στο φρέσκο. Από το περιβολάκι της. Το περιβολάκι μου είναι όλα αυτά. Το ξέρω. Και βάζουμε μέσα το λαδάκι μας. Το λαδάκι μας. Θα ρίξουμε λοιπόν το κρεμμυδάκι μας, ψιλοκομμένο όπως το έχουμε έτοιμο. Να το σοτάρουμε λίγο-λίγο, να μαραθεί και να βάλουμε μέσα το κατσικάκι μας. Ωραία, και το ανιθάκι μας. Έτοιμο και αυτό. Το αφήνουμε λίγο να πάρει τα μυρωδικά του και βάζεις μόνο αλατάκι, πιπεράκι δεν βάζεις. Θα βάλουμε και πιπεράκι, αλλά λίγο αργότερα. Μετά από ένα ποτηράκι κρασάκι θα το ρίξουμε λευκό. Και τώρα βάζεις πιπέρι. Τώρα θα βάλω το πιπέρι για να πάρει το κρέας το άρωμα του πιπεριού και να αρωματιστεί. Να δώσει μια ιδιαίτερη γεύση στο κρέας. Αχ, Φοφό μου, ωραία που μου τα λες. Εδώ είσαστε όλες νοικοκυρές, γλυκές γυναίκες. Ωραίο το χωριό σου, ε. Ήρεμο χωριό. Δεν είναι ένας παράδεισος. Είναι. Εγώ το λατρεύω. Και όχι μόνο εγώ, όσοι το γνωρίζουμε. Περάσαμε πολύ ωραία χρόνια παιδικά εδώ. Και τώρα θα το σβήσουμε με κρασάκι, με ένα ποτήρι λευκό κρασί.
να εξατμιστεί. Αχ, τι ωραίες μυρωδιές, Φωφόκα μου. Να σβήσουμε το κρέας, να νοστιμήσει. Θα το αφήσουμε λίγο να βράσει, να εξατμιστεί το κρασί, να φύγουν τα βαριά αρώματα και μετά θα ρίξουμε τον άνηθο με το κρεμμυδάκι και θα το σκεπάσουμε να πάρει το κρέας όλη την ουσία από τα λαχανικά μας και από το κρασί και από το πιπέρι. Τώρα θα προσθέσουμε λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο και ένα ματσάκι άνηθο. Θα ανακατέψουμε και του βάζουμε το καπάκι για να πάρει τα αρώματα το κρέας. Για 5 λεπτάκι περίπου. Για 5 λεπτά. Να πάρει το άρωμα από το φρέσκο κρεμμύδι και τον άνηθο. Και μετά θα του προσθέσουμε το νερό και θα προσθέσουμε και τα μαρουλάκια. Το φρικασέ θέλει υπομονή, είσαι από πάνω το τσικάλι και το μιλάς κιόλας. Βεβαίως, θέλει αγάπη. Αγάπη, το φαγητό γενικότερα. Ανοίγεις λοιπόν το καπάκι σου, βλέπεις. Έχει δέσει το ζουμάκι σου. Έχει πάρει βράση. Έχει πάρει έτοιμο. Και συνεχίζεις και βάζεις τα υπόλοιπα σου υλικά. Είμαστε έτοιμοι για το μαρούλι μας. Είμαστε πανέτοιμες. Να προσθέσουμε το μαρουλάκι, το έχουμε όχι ψιλοκόψει. Του δίνουμε μία έτσι. Λίγο παραπάνω, ίσα ίσα, για να μην διαλυθεί τελείως, να χαθεί μέσα στο τσικάλι. Σωστά. Γιατί όσο να θέλει να πάρει και αυτό τις βράσεις του. Και στο τέλος που το φαγητό μας είναι έτοιμο, βάζουμε το αυγολέμονό μας. Μάλιστα. Βάλαμε όλο το αυγουλάκι και τώρα θα το αφήσουμε να πάρει μία βράση και να το κλείσουμε. Το φαγητό μας είναι έτοιμο για να το σερβίρουμε. Κλείσαμε το ματάκι μας και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Φρικασέ με κατσικάκι για τις γιορτές, τις χόλες, τις κυριακάτικες μέρες που περιμένετε τα παιδάκια σας και τα εγγονάκια σας. Και όταν τα λαχανικά είναι και από τον κήπο σας, είναι ακόμα πιο νόστιμο το φαγητό μας. Θα ήθελα να μου πεις γιατί κάποιος να έρθει στο Σάρχο. Έχει πολλούς λόγους να έρθει στο Σάρχο. Καταρχήν είναι ένας παράδεισος. Είναι ένα χωριό που μπορεί να δει, να ακούσει, να μάθει, να απολαύσει τα πάντα. Έχει τα φρούτα του, έχει τα περβόλια του, έχει τα ωραία του, τα νερά, τα δροσερά, τα καταγάργαρα. Το χειμώνα τρέχουν και τα ποτάμια μας και είναι ακόμα πιο όμορφο το τοπίο και πιο η ατμόσφαιρα. Έχει καλούς και φιλόξενους ανθρώπους και ό,τι άλλο. Και χρειάζεται. Να ανάψει και το κεράκι και του. Και να ανάψει και το κεράκι του. Τι είναι για σένα ο Σάρχος? Είναι η ζωή μου όλη. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα εδώ, την αγαπάω το Σάρχο, δεν θα τον άλλαζα ποτέ, σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρχει κάπου αλλού τόση ζωή και τόση ζωντάνια όπως είναι το χωριό μας. Όσοι μείναμε, αγαπάμε το Σάρχο και δεν θέλουμε να τον εγκαταλείψουμε. Φωφόκα μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Και εγώ, Αναστασία. Να χαίρεστε τον τόπο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, έλα κοντά μας για να δεις πως ζούμε στα χωριά μας, πως μεγαλώνουμε παιδιά στα ήθη τα δικά μας. Στέλιο, θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή στο γύρισμα μας και για τη συμμετοχή σου στο τρέιλερ μας. Οι μαντινάδες σου είναι αυτές που χαρακτηρίζουν την εκπομπή μας και εδώ στο χωριό καταενθουσιασμένοι μαζί σας. Εμείς ευχαριστούμε, Αναστασία μου. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα και από την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε το χωριό γιατί ήταν απίστευτα φιλόξενο από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω για να πω είναι πολλά συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Αυτό που κάνεις, Αναστασία μου, είναι θησαυρός για τον τόπο μας. Το να κρατάμε τον πολιτισμό, να τον προάγουμε, να μαθαίνουν και οι νέες γενιές όλο αυτό το κομμάτι, το πώς ζούμε στα χωριά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έλα κοντά να δεις πώς ζούμε. Έλα κοντά μας για να δεις πώς ζούμε στα χωριά μας, πώς μεγαλώνουμε παιδιά στα ήθη τα δικά μας. Έγραψε ο Στέλιος ο Καρλάκης μια υπέροχη μαντινάδα, στην κυριολεξία μας χαρακτηρίζει. Εμπνεύστηκα μέσα από την εκπομπή. Είτε αυτό κάνεις, δεν κάνεις κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Και θέλω να μου πεις τώρα, λίγο πριν σε αποχαιρετήσω, τους δικούς σου στόχους, της δικιάς σου ομάδας. Ποια είναι τα όνειρά σας? Σαν ομάδα αυτό που κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να αγαπάμε το χορό. Να αγαπάμε το χορό, να αγαπάμε τον πολιτισμό, να αγαπάμε την παράδοση.
Στόχος μας είναι να μελετάμε όσο περισσότερο γίνεται, γιατί κανείς δεν τα ξέρει όλα, πάντα έχουμε να μάθουμε πράγματα. Όσο περισσότερο μπορούμε να μελετάμε και να μεταλαμπαδεύουμε στη νέα γενιά όλα αυτά τα στοιχεία της παράδοσης που έρχονται από τις παλιότερες γενναίες στους νέους ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Κάνουμε αυτό που κάνουμε με αγάπη, κάνουμε αυτό που κάνουμε με μεράκι και προχωράμε. Αυτό. Σε ευχαριστώ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.